Βενεζουέλας πάρα πολλά γκολ από μακρινές αποστάσεις, αλλά εδώ δεν είναι μόνο η μακρινή απόσταση, είναι και το δύσκολη οπτική γωνιά εδώ. Επιχειρεί Παγιά και Παγιά γκολ! Εδώ ο Εκτόρ Κονζάλες εκτελεί το φάουλ. Η Κεφαγιά κάπου βρήκε όντως, πρέπει να... Εδώ γίνεται λάθος και η Ένωση έχει ευκαιρία για γκολ που γίνεται από τον Κώστα Ηλία. Εκτελεί ο Κίση το φάουλ για την Ένωση και Κεφαγιά από τον Κώστα Ηλία 2-1. Σφυρίζει τώρα ο κύριος Καΐλης, όλα έτοιμα για την εκτέλεση του φάουλ. Στρώνει ο Κολάνης τον Ελευθερίου και γίνεται το 3-1 για την Ένωση. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πετυχαίνει τρίτο γκολ. Δικαίωμα στον Ολυμπιακό να κερδίζει την μπάλα όταν περάσει μπροστά. Καλή παλιά από τον Ροντρίγκες, κεφαλιά, εξαιρετικό γκολ από τον Κονζάλες. Αυτό που προμηνιόταν, ενέργεια, βλέπω πόσο γρήγορα βγήκε αυτή η παλιά. Εξαιρετική. Στο σημείο που έπρεπε να γίνει η κίνηση και έγινε το απόλυτο τέλειωμα από τον Κονζάλες. Χωρίς κανένα περίπτωση από ελ. Γρήγορα αμήνεται, Έμερσον σε καλό σημείο. Παλιά για τον Μακρά. Γκολ 1-1, ισοφαρίζει το Αποέλ στην αξιόλογη προσπάθεια του από ένα λάθος που έγινε μέσω αμυντικά. Βλέπουμε πώς. Εδώ πέρασε η μπάλα για τον Έμερσον. Ο Βραζιλιάνος θα βρει τον Μακλά εντελώς μόνος. Υπήρχε κάλυψη. Πάλι το οποίο εκτελεί ο Μασάδο. Κεφαλιά, γκολ 2-1 από τον Πανικούτη. Μια στημένη. Έβγαλμα της φανέλας. Εδώ η κεφαλιά από τον Πανικούτη. 2-1 στο 67. Και ανατρέπονται τα δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί. Λουκά σε καλό σημείο, βγήκε η παλιά πίσω, κεφαλιά 2-2. Ισοφαρίζει ο Μακρύδης. Να πως ξεκινάει η φάση. Το τέλειωμα περισσότερο, η παλιά του Λουκά. Πάολο Κώστα απέναντι από τον Μαυρί. Ευκαιρία για τον Άρη να πάρει το προβάδισμα και τα καταφέρνει. Έστω και στις καθυστερήσεις, ο Άρης παίρνει αυτό που θέλει. Αντίθεση με την ΑΕΛ που δεν έχει καταφέρει ακόμη να μπει σωστά στην αντίπαλη εστία. Γεωργίου την παλιά περνάει από όλους και με τον γκολ. Από τον Κυριάκο Χαϊλή το 1-0. Δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε το σχόλιο μας. Εδώ στην φάση βγαίνει παλιά. Κάνει λάθος ο Γιάννου, δεν μπορεί. Την Κουμάνα από πλάγια. Στέλνει την σέντρα και φαλιά από τον Φρούσο. Η μπάλα στα δίχτυα. Από την ωραία παλιά του την Κουμάνα. Αμαρκάριστος ο Φρούσος. Έκανε την κεφαλιά. Δεν μπόρεσε ο Αλβάρες. Δική κίνηση. Γκολ. Θαυμάσιο τέρμα από τον Ιγυριανό. Ο οποίος με μια εξαιρετική προσποίηση απέφυγε τον Γιούχαρ και κεραυνοβόλησε την εστία του Φιλιμόνοφ ανοίγοντας το σκορ στο 22ο λεπτό. Ο οποίος δείτε την Ορθόδοξος Ιωάννου, κάνει την παλιά, χάνει πίσω η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 που γίνεται τώρα. Ισοφαρίζει Σαλαμίνα με τον Ιωάννου, κάνει την παλιά ο Σολομού, η μεγάλη ευκαιρία γκολ. Το 47ο λεπτό ο Γιώργος Ομερκής, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ορθόδοξου Ιωάννου. Βγήκε η παλιά, ο κεντρικός αμυντικός του Απόλλων έχει καλή τοποθέτηση. Πάντα Σολομού, παλιά πίσω στο δεύτερο δοκάρι, η Έντσι γυρίζει, μεγάλη ευκαιρία, γκολ. 3-1, ο Ρίσο, η αλλαγή του Κόκκιτς. Ο Συνεστή ο Φιλιμόνοφ ευθυδιάζεται, εύκολο γκολ για το Μερκή και δεύτερο στο παιχνίδι, 4-1. Εδώ εκτέλεσε ο Αργεντινός, ο Φιλιμόνοφ ευθυδιάστηκε. Η εύκολη δουλειά γίνεται. Κούτα, δεν υπάρχει offside. Σοάρες για τον Καμπάρκος. Ευκαιρία, πλασέ, γκολ 1-0 για την Αλκή. Στο 28ο λεπτό. Ανοίγει το δικό του λογαριασμό τερμάτων στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ο Νταβίδ Καμπάρκος και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα της Αλκής. Στο 28ο λεπτό. Μετά από αυτή την γρήγορη. Ποιος είναι γρήγορος. Ερνάνια από αριστερά. Επιχειρεί την παγιά προς το μέρος του Σοάρες. Κεφαγιά, γκολ 2-0 για την Αλκή. Με τον Αλεσάντρο Σοάρες στο τρίτο λεπτό του δευτέρου μικρόνου, 48ο λεπτό του αγώνα. Πολύ καλή παγιά από αριστερά από τον Πάολο Σόουζα, επιχειρεί την παγιά Βασκοντσέλος, η μπάλα καταλήγει στο Βάρκα, στο σούτ, πολύ ωραίο γκολ. 2-1 μειώνουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μιγκέ. Τέλεση του φάουλ που έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι.
Φέρνει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Καλοκτυπημένο, περνάει μπάλα, γκολ. 3-1. Αυτό που δεν πέτυχαν προηγουμένως ο Σοάρες και ο Άθος Αγγελίδο, πετυχαίνει ο Ερνάνη. 3-1 για την ομάδα της Αλκής στο 33ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Αποκτά και πάλι προβάδισμα 2 τερμάτων η Αθάνατη.